Ο παππούς μου ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Ένα από τα σπουδαία που έκανε ήταν ότι τα σούρουπα κάπνιζε και πέταγε τις γόπες από τον μπαλκόνι. Και πήγαινα εγώ από κάτω και τις τελείωνα. Και έτσι... και έτσι μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω κι εγώ τη γεύση του τσιγάρου, του ταμπάκου, όταν ήμουν 7 χρονών. Όταν ήμουν 10 πέθανε. Και ήταν η πρώτη, μου έδωσε μια άλλη ευκαιρία, πάλι χωρίς να το καταλάβει. Ήταν η πρώτη μου συνάντηση με αυτό το καθοριστικό και το μόνο σίγουρο γεγονός της ζωής, το θάνατο. Μετά την κηδεία, με φώναξε η μάνα μου κάποια μέρα, μερικές μέρες αργότερα, και μου είπε, κάτσε λίγο, θέλω να σου πω. Κάθισε. Ο παππούς σου, μου λέει, πριν πεθάνει, με φώναξε και μου είπε τι να κάνω με τον καθένα από εσάς. Ήμασταν 4 αδέρφια. Ναι, μαμά. Για σένα, είπε ότι πρέπει να γίνεις χημικός μηχανικός. Ναι, μαμά. Κατάλαβες? Ναι, μαμά, να πάω να παίξω τώρα. Άντε, πήγαινε. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι από 10 χρονών εγώ δεν είχα πρόβλημα να ψάξω να βρω κανένα όνειρο ή τέτοια περί αποκαταστάσεως και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, διότι ήξερα ότι θα γίνω χημικός μηχανικός. Βέβαια, η ζωή μιλάει. Στην τρίτη γυμνασίου όταν ήμουνα, με φώναξε ο διευθυντής. Ήμουνα σε ένα εσωτερικό σχολείο. Με φώναξε ο διευθυντής και μου είπε, σε παρακαλώ, μπορείς τα απογεύματα να βοηθάς τον Δημήτρη, τον συμμαθητή σου, στα μαθηματικά, γιατί δεν πάει καλά? Και είπα, εντάξει. Δεν ξέρω τι έκανα. Πάντως, θυμάμαι πολύ καλά ότι ένα δεν έκανα. Δεν του έλυνα εγώ τις ασκήσεις. Κάτι έκανα όμως, γιατί ο Δημήτρης πήγε καλά στα μαθηματικά στο τέλος. Πήρε καλό βαθμό και με φώναξε ο διευθυντής, ιδιαιτέρως, δεν το ανακοίνωσε, για ευνόητους λόγους, και μου είπε, συγχαρητήρια. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που θυμάμαι από την εφηβεία μου. Έδωσα λοιπόν εξετάσεις στο Πολυτεχνείο για χημικό μηχανικός. Απέτυχα και γύρισα πίσω και είπα, sorry babies, αλλά εγώ εγώ δεν ξαναδίνω στο Πολυτεχνείο, θα πάω να γίνω δάσκαλος. Όπου είδα το Θεό και ευτυχώς δεν τον εφοβήθηκα. Τον πατέρα μου σηκώθηκε να με πλακώσει το ξύλο. Πώς είναι δυνατόν? Και όμως έκανα ένα μικρό συμβιβασμό, βέβαια, γιατί ήθελα να γίνω δάσκαλος κυριολεκτικά, να πάω σε μία διετούς φίτησης παιδαγωγική ακαδημία, έτσι λεγόντουσαν τότε. Οι δάσκαλοι δεν μορφώνουν, και οι δασκάλες βέβαια, που είναι πλειοψηφία στο επάγγελμά μας, δεν μορφώνονταν τότε στο Πανεπιστήμιο, πήγανε στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Με έπεισε η μάνα μου όμως. By the way, το τι είπε ο παππούς μου πριν πεθάνει, δεν το ξέρω. Με έπεισε η μάνα μου, λοιπόν, να πάω στο Πανεπιστήμιο. Και έτσι έγινα φιλόλογος, λοιπόν, και ξεκίνησα λίγο αργότερα μια καριέρα στην μέση εκπαίδευση, στην οποία εσίως έχω περάσει 32 χρόνια. Δούλευα λοιπόν με παιδιά στην ηλικία σας, λίγο μεγαλύτερα, από 12 μέχρι 18. Το θέμα είναι τι έκανα. Το μόνιμο θέμα μου στο επάγγελμά μου ήταν το καθημερινό δίλημα. Το παιδί ή οι βαθμοί. Ποιος είναι πρώτο?
Και ποιος δεύτερο. Έχω ένα φίλο, ο οποίος όταν ήταν μικρός, τον λένε Ερμή. Όταν ήταν μικρός, πριν από 2 χρόνια, πήγε στο νηπιαγωγείο. Και κάνουν ζωγραφική στο νηπιαγωγείο, αυτός ζωγράφιζε από το σπίτι. Κάποια στιγμή φώναξε τα σκάλα τους, η νηπιαγωγός, τους γονείς, και τους είπε, σας παρακαλώ, ο Ερμής δεν ζωγραφίζει, δεν δέχεται να κάνει ζωγραφική και θα τον τιμωρήσω κιόλας. Οχ, καλά. Τέλος πάντων, απεκαλύφθη, για να μην πολυλογώ, ότι η δασκάλα, η νηπιαγωγός, στις ζωγραφικές του Ερμή έγραφε από κάτω, «Γιατί κάνεις μουτζούρες?» Και ο Ερμής το κόψε. Δεν ήθελε να κάνει μουτζούρες, βέβαια, και σταμάτησε να ζωγραφίζει. Τι κάνει το σχολείο? Συγγνώμη με όλο το θάρρος, ψαλιδίζει. Μας κόβει τα φτερά. Όταν ο Ερμής στην πρώτη νηπιαγωγείου σταματάει τη ζωγραφική, γιατί βεβαίως δεν θέλει να κάνει μουτζούρες, κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδιά, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο πράγμα που κάνει το σχολείο, είτε θέλει είτε δεν το θέλει, είναι να περιορίζει. Να μας περιορίζει. Λίγο αργότερα, όταν είχα μία τρίτη γυμνασίου, ζήτησα από τα παιδιά να γράψουν δικά τους κείμενα, ό,τι θέλανε, ποίηματα, αυτό, μικρά διηγήματα κλπ. Και μετά έκανα μάθημα λογοτεχνίας με βάση αυτά τα ποίηματα και τα γραπτά τους. Και πήγα στο γυμνασιάρχη και τα έδειξα. Και μου είπε, συγχαρητήρια συνάδελφε, ήμουνα και νέος βέβαια, ήμουνα στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου. Ναι, μου λέει, πολύ καλά, αλλά πρόσεξε. Μην πάρουν αέρα τα μυαλά τους και νομίσουν ότι θα γίνουν ποιητές. Μάλιστα, κύριε γυμνασιάρχα, είπα εγώ, να μην πάρουν. Ναι. Το ωραίο, και βέβαια, τέλος πάντων, μάζεψα την ουρά μου κι εγώ, καημένος. Το ωραίο είναι ότι 15 χρόνια αργότερα με βρήκε μια κοπέλα στο Facebook και μου είπε, δεν ξέρω αν με θυμάστε, είμαι η Τάδε και γράφω σενάρια για τηλεόραση και το χρωστάω σε εσάς. Λέω, πού και σπου. Α, δεν θυμάσαι, στην τρίτη μας ιού μας είχες βάλει να γράψουμε και γράψαμε και μετά κάναμε αυτό και συζητήσαμε. Και από τότε θεώρησα ότι μπορώ να γράφω. Λέω, κάτι γίνεται. Το σχολείο λοιπόν περιορίζει και προσπαθεί να καθορίσει. Προσπαθεί δεν να καθορίσει με το γνωστό εργαλείο που λέγεται βαθμολογία. Άντε τώρα από το 1, από το 0 ως το 20 να βαθμολογήσεις το αποτέλεσμα ενός παιδιού. Βάζεις μέσα λίγο και τα πειθαρχικά του. Κόψε του μια μονάδα αυτού γιατί είναι λίγο ζωηρός. Και αντιμιλά. Οπότε, ναι, άντε τώρα να κάνεις τη δουλειά σου. Πόσο μάλλον όταν το σχολείο, νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σχετικά εύκολα, ότι το σχολείο ασχολείται βασικά με 2 πράγματα στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Την ικανότητά του να εκφράζεται, τη γλώσσα, και την ικανότητά του να σκέφτεται λογικά, δηλαδή τους αριθμούς. Βασικά αυτά τα 2 κάνουμε στα σχολεία. Και με στόχο, βέβαια, την ακαδημαϊκή επίδοση. Αυτά είναι οι ακαδημαϊκές μας δεξιότητες. Σήμερα ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι πολύ πιο σύνθετο πλάσμα, δόξα τω Θεώ. Έχει ικανότητες μουσικές, έχει ικανότητες κίνησης, έχει ικανότητες οπτικές μέσα στο χώρο, έχει ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων, έχει ικανότητες ενδοπροσωπικής σχέσης, αυτογνωσίας. Έχει ικανότητες, μιλάμε ακόμα και για τις ικανότητες του, να συνειδητοποιεί, να προβληματίζεται υπαρξιακά. Άλλοι το λένε η θρησκευτική μας διάσταση. Το σχολείο δεν ασχολείται με αυτά. By the way, ποιος θα είχε...
Αυτό το by the way το λέω συχνά. Εδώ που τα λέμε, ποιος θα έχει τέλος πάντων σε υπόλοιψη τα θρησκευτικά. Τα θρησκευτικά όμως θα μπορούσε κανείς να τα αντιμετωπίσει όχι από την άποψη ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο βέβαια, αλλά από την άποψη ότι ο άνθρωπος φτιάχνει Θεούς. Και εκεί ανοίγεται ένας τεράστιος κόσμος ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά και ανθρώπινου υπαρξιακού προβληματισμού. Να, ας πούμε, τι θα μπορούσε να κάνει το σχολείο, αλλά δεν το κάνει. Τα όνειρά μας είμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι που μας συμβαίνει, είναι ο εαυτός μας. Και θα σας έλεγα ότι τρία πράγματα προσέχω στη φύση του ονείρου για να το κάνουμε χρήσιμο. Το πρώτο είναι ότι τα όνειρα είναι γήινα, δηλαδή είναι εφικτά. Είναι φτιαγμένα από χώμα και υδρότα. Γίνονται. Τα φτιάχνουμε. Τα πραγματοποιούμε. Πάρτε ένα κομμάτι χώμα, κάνετε πυλό, να τη ζωή σας. Οι μεταφορές αυτές που υπάρχουν και στα ιερά κείμενα, όπως ξέρετε, δεν είναι αθώες, ούτε χαζά παραμυθάκια. Αρκεί να τις διαβάσουμε. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι τα όνειρα είναι φτιαγμένα από σκέψη. Και μέσα στη σκέψη υπάρχει και η φαντασία. Δεν είναι δύο ξένα μεταξύ τους πράγματα αυτά. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε χωρίς τη φαντασία. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε χωρίς τα συναισθήματά μας. Και μάλιστα θα έλεγα το αντίθετο. Από τα συναισθήματά μας σκεφτόμαστε. Και έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε, επειδή το σχολείο μπορεί και να μην ασχοληθεί με αυτό, να ασχοληθούμε με τα συναισθήματά μας εμείς οι ίδιοι. Το τρίτο στοιχείο των ονείρων είναι αμέσως, κάνω πως το ξέχασα, αλλά θέλω να το προσέξετε, τα όνειρα είναι της δουλειάς. Στο σχολείο βέβαια μαθαίνουμε ότι για να πετύχουμε χρειάζεται σκληρή δουλειά. Να πω ναι, χρειάζεται σκληρή δουλειά όταν δεν υπάρχει όνειρο. Όταν υπάρχει όνειρο, η δουλειά δεν είναι ποτέ σκληρή. Είναι χορταστική. Σκληρή όμως δεν είναι. Αυτό κρατήστε το, αν θέλετε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε ότι παρόλο που το σχολείο δεν μας βοηθά, παρόλο που ενδεχομένως και οι γονείς μας δεν μας υποστηρίζουν, τα όνειρα είμαστε εμείς. Εμείς. Εμείς θα τη ζήσουμε τη ζωή μας. Εμείς τη ζούμε τη ζωή μας. Και εκεί δεν μπορεί κανείς να μας εμποδίσει. Έχουμε προσωπική ευθύνη γι' αυτό. Ως προς το δικό μου το όνειρο, θυμάστε που σας είπα ότι έκανα μια παραχώρηση και πήγα και έγινα φιλόλογος και δούλευα με παιδιά της ηλικίας σας, αναρωτιόμενος πάντα, βρε παιδάκι μου, το παιδί ή βαθμοί.
Εδώ και μερικούς μήνες έχω φύγει, εκπαρτήθηκα από τα λύκεια και δουλεύω με παιδιά και με γονείς και με δασκάλους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων. Δουλεύω σε νηπιαγωγεία δηλαδή. Δεν σταματάνε τα όνειρα, εξελίσσονται. Όλα τα πράγματα τελειώνουν όμως και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που η ομιλία μου τελειώνει σε διάλειμμα.